Καλησπέρα. Και αυτό το οποίο προκύπτει τελικά είναι ότι οι ξένοι κάπου έχουν δίκιο όταν λένε ότι αυτό το πάρτι της φοροδιαφυγής συνεχίζεται χωρίς έλεγχο. Όπου υπάρχουν στοιχεία, όπου υπάρχουν έλεγχοι, βγαίνουν λαβράκια στον αέρα. Και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για λαβράκια και για μια προκλητική φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ και με πρωταγωνιστές, Αντώνη, πανεπιστημιακούς, αγρότες, γιατρούς, συνταξιούχο που ανέφερες πριν, πρώην αστυνομικούς. Όπου και να ψάξεις, όπου και να σκάψεις, υπάρχει ένα περιστατικό διαφθοράς. Και αυτό νομίζω πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Η φοροδιαφυγή είναι παντού. Χρειάζονται έλεγχοι παντού, Σταύρο. Μιλάμε μόνο για τους ελέγχους του Φεβρουαρίου και μιλάμε για περιπτώσεις που βγάζουν μάτι. Πάμε να δούμε τις πιο χαρακτηριστικές από αυτές. Γιατρός λοιπόν στην Αθήνα, ένας ορειλά, εντοπίστηκε να έχει αποκρύψει 2.472.000 ευρώ. Θα κληθεί να κάνει δηλώσεις και εφόσον πληρώσει αυτά που πρέπει, με τις συμπληρωματικές δηλώσεις, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Κάπου εκεί τελειώνει η υπόθεση για αυτόν, τίποτα παραπάνω δεν έχει να περιμένει. Συνέχισε, Σταύρο. 129 πανεπιστημιακοί και ερευνητές από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης βρέθηκε να έχουν κρύψει 1.693.000 ευρώ. Μιλάμε για χρήματα τα οποία είχαν εισπράξει μέσω προγραμμάτων στα οποία μετείχαν. Υπάλληλος δικηγορικού συλλόγου στη Μυτιλίνη υπεξαίρεσε 1.160.000 ευρώ. Και συνεχίζουμε. Πρώην αστυνομικός διατηρούσε, Αντώνη, μια ιστοσελίδα στοιχημάτων από όπου κατάφερε να αυξήσει την περιουσία του κατά 1.190.000 ευρώ. Και επιπλέον, στην κεντρική Ελλάδα, 48 αγρότες εντοπίστηκε να έχουν εκδώσει ή να έχουν λάβει πλαστά τιμολόγια που ξεπερνούν τα 222.515.000. Και αυτή είναι η έλεγχη του Φεβρουαρίου. Είναι η έλεγχη του Φεβρουαρίου. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αν πιάσεις κάποιους από αυτούς, τους έπιασες, θα πληρώσουν το φόρο που τους αναλογεί. Αν δεν τους πιάσεις, τη γλιτώσανε ούτε γάτα ούτε ζημιά από εκεί και πέρα. Έτσι, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, Σταύρο. Και βέβαια, φτάσαμε όμως εδώ που φτάσαμε. Θα πρέπει να πούμε ότι σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις έχει παρέμβει ήδη ο εισαγγελέας και εάν εκείνη, ο γιατρός που ανέφερα ή οι πανεπιστημιακοί που κουβεντιάσαμε πριν και οι οποίοι κάνουν κανονικά τη δουλειά τους τώρα. Έτσι. Στο πανεπιστήμιο, δεν δώσουν αποδεικτικά στοιχεία, τότε και πάλι θα παρέμβει δικαιοσύνη. Να γιατί η Τρόικα μιλάει για τιμωρησία και φοροδιαφυγή που συνεχίζεται. Σταύρο, σε ευχαριστώ.